πρόσκληση πραγματική τιμή να παρουσιάσω το δεύτερο μέρος του μουσείου του βιβλίου σου. Είχα την τύχη και επίσης την τιμή να παρουσιάσω και την πρώτη φορά το πρώτο μέρος του βιβλίου και θέλω να πω ότι έρχεται σαν μια συνέχεια να πιάσει το νήμα αυτό το βιβλίο το δεύτερο ακριβώς εκεί που σταμάτησε το πρώτο, να μας περιγράψει τα γεγονότα μιας περιοχής, αλλά να μας πει και για γεγονότα της ευρύτερης γεωγραφικής περιοχής της χώρας, που εκείνο τον καιρό συντελούνταν και είχαν μια πάρα πολύ σημαντική σημασία για τον κόσμο. Άρα νομίζω ότι ένα πρώτο συμπέρασμα για το βιβλίο είναι ότι δεν αποτελεί μονάχα μια σημαντική συμβολή για τον τόπο, για την τοπική κοινωνία, για την περιοχή της Μακρινίας, αλλά αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο κατανόησης των ιστορικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στον ελληνικό χώρο την περίοδο αυτή. Αυτό τουλάχιστον εγώ είδα διαβάζοντας και το δεύτερο μέρος του βιβλίου, το έχω να μην απελούξω στα χέρια μου. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι το βιβλίο αυτό είναι γραμμένο με ένα συνεκτικό τρόπο, όπως ακριβώς και το πρώτο βιβλίο του Δημήτρη Αλεξανδρή. Μας ταξιδεύει σε ιστορικά γεγονότα από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Βασικά το πρώτο από την αρχαιότητα μέχρι τους αγώνες για την απελευθέρωση της χώρας του 1821 και το δεύτερο από εκεί μέχρι τους νεότερους χρόνους. Επιτρέψουμε εδώ, θα είμαι σύντομος γενικά, δεν θα κουράσω, να αναφερθώ σε ορισμένες λέξεις κλειδιά που νομίζω ότι έχουν εξαιρετική σημασία να αναφερθούν, που εγώ ο ίδιος διαβάζοντας το βιβλίο ήθελα έτσι με αυτόν τον τρόπο να συμπυκνώσω το νόημα του βιβλίου. Κάποιες λέξεις κλειδιά που έχουν στο μυαλό για το βιβλίο αυτό είναι υπευθυνότητα, γνώση και τεχνική επάρκεια. Με την έννοια αυτή βλέπουμε πόσο επίκαιρο είναι το βιβλίο που ο Δημήτρης με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και με αρκετά καλή γνώση και τεχνική επάρκεια άρχισε να το εποάζει όλα αυτά τα χρόνια, 15 χρόνια αν είδα καλά στην αρχή του βιβλίου και για τα δύο μέρη, για να μπορέσει να το μετουσιώσει σε κείμενο και να έχουμε σήμερα όλη τη χαρά και την έτσι, τιμή να το έχουμε πάρει στα χέρια μας και να μπορέσουμε να μάθουμε για πράγματα και γεγονότα που συνέβησαν, ξαναλέω, όχι μόνο στην περιοχή αυτή, αλλά κάνοντας αναγωγή και για όλο τον ελλαδικό χώρο και για το τι ακριβώς διακυβεύονταν κάθε ιστορική στιγμή. Μια άλλη λέξη κλειδί που καταλαβαίνω εγώ είναι η συστηματική ενασχόληση αυτού του βιβλίου. Σε αυτό το βιβλίο είναι φανερό ότι αποτυπώνονται πάρα πολλές ώρες δουλειάς, αποτυπώνεται μία επίμονη και συστηματική ενασχόληση με το αντικείμενο, το οποίο από μόνο του, επειδή μιλάμε για ιστορικά στοιχεία, είναι εξαιρετικά απαιτητικό και νομίζω ότι αυτό, αν μπορούσαμε έτσι να πούμε ότι αποτελεί ένα διακύβευμα του βιβλίου, το καταφέρει με πολύ μεγάλη επιτυχία ο Δημήτρης. Νομίζω ότι δεν υπάρχει περιοχή στον κόσμο όπου η τρέχουσα πολιτική κατάσταση και η τρέχουσα πραγματικότητα να μην συνδέεται με την ιστορία. Πάντοτε οι ιστορικές καταβολές, οι συλλογικοί μύθοι και μάλιστα πάρα πολύ έντονα πολλές φορές διαμορφώνουν και αντιλήψεις και νοοτροπίες και συμπεριφορές ακόμα πολλές φορές και έναν συσχετισμό δυνάμεων της κάθε ιστορικής περιόδου, όπως μας αναφέρει και ο Δημήτρης, για παράδειγμα, για την περίοδο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, για την περίοδο του Εμφυλίου και για την περιοχή και ευρύτερα. Ένα άλλο σημαντικό στοιχείο, υπόθηκε και από τον κύριο καθηγητή, είναι ότι το βιβλίο αυτό, όπως και το πρώτο, έχει πάρα πολλές πηγές. Δηλαδή, βασίστηκε κάπου και δεν ήταν, αν θέλετε, μία έτσι αποτύπωση της πραγματικότητας με τον τρόπο που υποκειμενικά την αντιλαμβάνονταν ο Δημήτρης. Έχει πάρα πολλές βιβλιογραφικές πηγές
πλούσια βιβλιογραφία και ελληνική και ξένη. Συνεπώς, εδώ θα λέγαμε ότι έχουμε ένα βιβλίο με τεκμηριωμένο και επαρκή λόγο. Επειδή όμως, επιτρέψτε μου να πω, τα ιστορικά γεγονότα δεν είναι ούτε άχρωμα ούτε ψυχρά, ο Δημήτρης παίρνει θέση μέσα στο βιβλίο, γράφοντάς το, αλλά με έναν τρόπο χωρίς υποκειμενισμούς, χωρίς να υποκειμενίζει, δεν υπάρχει αυτή η λέξη και κάτι άλλο, χρησιμοποιώ εγώ, προσπαθώντας να αποδώσει την ιστορική αλήθεια με έναν τρόπο αντικειμενικό. Παρουσιάζει δηλαδή όλες τις πλευρές και πραγματικά έχει πολύ μεγάλη σημασία να το διαβάσουμε αυτό το βιβλίο και για αυτό το λόγο. Είναι νομίζω, έτσι, θέλοντας να συντομεύω, φανερό ότι διαβάζοντας κανείς το βιβλίο αυτό, του προκύπτουν ορισμένα ερωτήματα. Όπως, ποιος είναι ο χώρος που ζούμε, ποια ιστορικά γεγονότα επέδρασαν και τον διαμόρφωσαν, πώς μπορεί η ιστορική, η αποτύπωση της ιστορικής γνώσης να συμβάλλει στην ανάπτυξη σύγχρονων ζητημάτων της περιοχής. Το βιβλίο αυτό, αγαπητοί φίλοι, αγαπητέ Δημήτρη, όπως και το προηγούμενο, γιατί αυτό ακριβώς είναι συνέχεια του προηγούμενου, και έχει γραφτεί με τον ίδιο ακριβώς έτσι επιστημονικό τρόπο, έχει ένα ιδιαίτερο ειδικό βάρος, καλά όλα αυτά που έχω πει μέχρι στιγμής, αλλά νομίζω η ουσία είναι αυτή που ανέφερε ο κύριος Νικολάου, ότι αυτό το βιβλίο αποτελεί ένα, πώς το λένε, να το πω αλλιώς, ο Δημήτρης με αυτό το βιβλίο έχει εκπληρώσει το χρέος του στις επόμενες γενιές. Το θέμα είναι αν επόμενες γενιές θα εκπληρώσουν και αυτές το χρέος τους διαβάζοντας το βιβλίο, μαθαίνοντας την ιστορική πραγματικότητα της περιοχής τους, γιατί το κοινότυπο σλόγγαν ότι λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία, που δεν μπορεί να έχει μέλλον, είναι πραγματικότητα και για την δικιά μας περιοχή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή που είμαι εδώ σήμερα να παρουσιάσω το βιβλίο σου. Πραγματικά θα μπορούσα να μιλάω ώρες, πολλά βράδια έτσι το έπαιρνα και το διάβαζα και το ξαναδιάβαζα. Αναφέρει μέσα ονόματα που υπάρχουν και σήμερα στην περιοχή μας. Και τι ρόλο έπαιξαν εκείνα τα ονόματα και εκείνα τα σόγια, είτε από τη μία πλευρά είτε από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, πολύ διαφωτιστικό και εγώ πραγματικά πάρα πολλά πράγματα δεν τα γνώριζα και σε ευχαριστώ και για αυτό, φίλε Δημήτρη. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε.